Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι ο Ακάς. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου. Κάνουμε πανέμορφα πράγματα εδώ, απίστευτες αναλύσεις. Και να σου πω κάτι, 19.500 συνδρομητές, κάτι σωστό κάνουν για να έχουν κάνει εγγραφή και με ακολουθούν. Θα βρεις πολλά πράγματα, πολλές αναλύσεις εδώ στο κανάλι μου. Γράφω άρθρα για αριθμολογία, για αστρολογία, σε ενημερώνω κάθε εβδομάδα, ψάχνω, γιατί είμαι αστρολόγος ερευνητής, ψάχνω για ιδιαίτερες αστρολογικές όψεις, περίεργους συμβολισμούς, αστρολογικούς, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Υπάρχει επίσης το site μου, το akastarot.gr, έχω πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες, 3 κάρτες, κάρτα ημέρας, κάρτα με τον Ακάς, online μαντίο, μαγική σφαίρα και θα πάρεις κουλές απαντήσεις. Υπάρχει το σπάσε το μπισκοτάκι, πάρε τυχερούς αριθμούς και ένα πλήρες μενού μπουκέτο από αριθμολογικές αναλύσεις, ξεχωριστή section που λένε, με επιλογές αριθμολογικές, όπου μπορείς εκεί που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, αμφιβάλλω αν υπάρχουν στο εξωτερικό, π.χ. το χέρι της Φατίμα. Φοβερή υλοποίηση. Φοβερό αυτό. Θέλει, βάζεις κάποια πράγματα εκεί και βλέπεις τη δύναμή σου. Συμφωνία πεπρωμένων, κάρμα πεπρωμένων, αν είστε δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, κύκλους, καρμικούς κύκλους, προκλήσεις, εξάρσεις, όλα αυτά τα οποία βοηθάνε, εν πάση περιπτώσει, με πληροφορίες το πού πηγαίνουμε και να ανακαλύψουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Μπες, θα τα δεις, είναι όλα δωρεάν και θα είναι δωρεάν. Ετοιμάζω και κάποια άλλα πράγματα. Για εσάς που με ρωτάτε τώρα για το κομμάτι που είχα πει ότι για να κάνω μαθήματα ταρό και αριθμολογία, το ψάχνω ακόμα. Έχω βρει υλικό, έχω υλικό, αλλά έχω κάποιες δυσκολίες όσον αφορά στην οργάνωση. Όταν όμως νιώσω ότι είμαστε ok και το οργανώσω και αυτό, θα το προχωρήσω και θα σας ενημερώσω στην κοινότητα. Όμως, εσείς θα συνεχίσετε να κάνετε την εγγραφή σας. Πάμε στο προκείμενο τώρα. Πάμε στην ανάλυση μας. Η ανάλυση μας, λοιπόν, έχει να κάνει με 4 σημαντικά, εκπληκτικά, καταπληκτικά σύμβολα. Λωτός, σελήνη, ήλιος και το λουλούδι της ζωής. Επειδή κάθε εβδομάδα κάνουμε ένα διαγωνισμό, ψηφίζουμε όλα τα μέλη ή στην κοινότητα, ψηφίζετε εσείς. Κάποιος πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθεί και να έχει πατήσει και το καμπανάκι 2 φορές. Οπότε κάτω για να μην χάνεις αυτά τα όμορφα πράγματα που οργανώνουμε. Έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία αυτοί οι συμβολισμοί και θα τους δούμε στην πορεία. Εσύ έχεις να κάνεις μια επιλογή, να επιλέξεις, μην τον πολύ ζαλίσεις, δηλαδή επέλεξε ένα από αυτά, μπαμπαμ δηλαδή θέλει. Εγώ θα επιλέξω, εντάξει, θα μου πεις, okay, είναι λίγο, ίσως γνωρίζεις εσύ, ναι, όντως, εγώ είχα επιλέξει όταν τα έφτιαχνα αυτές τις εικόνες, τις έχω φτιάξει εγώ, είναι δική μου τεχνοτροπία, γίνονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, τις έχω φτιάξει εγώ θα επέλεγα το τέταρτο. Εντάξει, θα επέλεγα την τέταρτη επιλογή. Εσείς όμως έχετε επιλέξει αυτή τη στιγμή λωτός, σελήνη, ο ήλιος λοιπόν βρίσκεται στο νούμερο 1, να το πούμε έτσι, στην επιλογή σας που ψηφίσατε, και το σύμβολο λουλούδι ζωής μαζί με μένα είναι στη δεύτερη επιλογή. Τρίτη είναι η σελήνη και τέταρτο είναι ο λωτός. Εντάξει. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως, φίλες και φίλοι, να κάνουμε ένα άνοιγμα, μισό λεπτό, να δώσουμε μια πολύ σημαντική πληροφορία και θα σας πω πώς θα δουλέψουμε. Ένα άνοιγμα, μια πληροφορία για όλους εσάς με αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε. Έχω επιλέξει πολύ ιδιαίτερες περίεργες κάρτες. Εντάξει. Αυτές τις κάρτες εδώ είναι ειδικές Lenormand. Αμφιβάλλω αν θα μπορέσει κάποιος να τις βρει στην αγορά, στο εμπόριο, να το πω έτσι. Λοιπόν, και να θα σας πω. Και αυτό το οποίο βγαίνει... Μάλιστα. Θα σας πω απλά, μου έρχονται φλασιές. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θέλω να την παρατηρήσετε λίγο αυτή την κάρτα. Είναι κάρτα που έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η κάρτα λοιπόν, αυτή η αποτύπωση είναι εδώ και πολλών εκατοντάδων ετών αυτές οι κάρτες. Έχει βγει ένας κρύος. Εδώ δηλαδή αυτό το constellation, δηλαδή αυτός ο αστερισμός είναι ο αστερισμός του κρύου. Σημαίνει εδώ δύναμη. Σημαίνει ότι
ανοίγουμε, φεύγουμε, πρέπει να φύγουμε από τη στεναχώρια, γιατί έχει να κάνει με τη θλίψη, την απογοήτευση, διότι είναι και μια κάρτα σελήνης. Έχει τον αριθμό 9, ολοκλήρωση. Έχει να κάνει με το γράμμα ε και τον αριθμό 5. Έχει να κάνει με την Ίσιδα, που σημαίνει Ίσιδα στη Νέα Σελήνη. Νέα Σελήνη δηλαδή έναρξη νέων πραγμάτων, εφόσον όμως κλείσουν κάποιοι κύκλοι. Εδώ είναι, προσέξτε, εδώ είναι αποτύπωση της Τρίας, δηλαδή είναι ο Αχιλλέας και η Θέτης, που σημαίνει προσοχή στις επιλογές που κάνουμε. Η Μουριά εδώ σημαίνει υγεία, τα Μούρα δηλαδή, που σημαίνουν υγεία ή πολύ καλή υγεία. Και επίσης προσοχή, γιατί εδώ έχει τόξα, να κρατήσουμε μια ιδιαίτερη στάση και όχι σε ενοχές γενικότερα στο επόμενο παιδί, στις επόμενες επιλογές μας. Εδώ σημαίνει λοιπόν δύναμη, είναι μια κάρτα δύναμης, είναι μια κάρτα η οποία έχει να κάνει και με την επικοινωνία. Αυτό είναι το άνοιγμά μας γενικά. Άνοιγμα στην επικοινωνία, κρυός, με όλα τα στοιχεία του κρυού, του συμβολισμού, προχωράμε, ανοιγόμαστε. Και γενικά προσέχουμε τι επιλογές θα κάνουμε. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες. Εντάξει, λοιπόν. Οι συγκεκριμένες κάρτες που εδώ δείχνει και την κυρία τη Madame Lenormand, είναι αυτή η οποία μάλλον σχεδίασε τις Lenormand κάρτες, που είναι με τέτοιες αποτυπώσεις, οι οποίες συνδυάζουν πολύ σοφία και πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτές είναι οι ειδικές κάρτες που ονομάζονται, αν θυμάμαι τώρα, κάρτες της μυθολογίας, που έχουν να κάνουν με την ελληνική μυθολογία και έχουν να κάνουν με το ταξίδι του Οδυσσέα και την Τρία. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό στηρίζεται οι αποτυπώσεις και τα μηνύματα. Είναι γαλλικής προέλευσης, όντως υπάρχουν, αλλά έχουν πολύ δύσκολο και περίεργο άνοιγμα. Εγώ τις επέλεξα, δεν ξέρω, κάτι μου είπε, επέλεξέ τες για να κάνουμε τα υπόλοιπά μας. Θα στηριχτούμε λοιπόν σε Lenormand. Εντάξει, το αφήνω αυτό εδώ, είναι το άνοιγμα. Και πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο, λωτός. Όσοι επιλέξατε το λωτό. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το lotus flower που λέμε. Εσύ που επέλεξες το λωτό ή εσείς που επιλέξατε το λωτό βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ο λωτός είναι ένα πολύ όμορφο λουλούδι το οποίο βγαίνει μέσα από το νερό, αναδύεται και έχει και την ιδιότητα ότι μπορεί να βγει και σε νερά, όχι και τόσο καθαρά. Εντάξει. Τι σημαίνει όμως αυτό. Δες εδώ τώρα το μυστικό μήνυμα, το συμβολισμό. Όλα αυτά που λέμε εδώ έχουν να κάνουν με συμβολισμούς. Κάποιοι μπορεί να τους πιστέψετε, κάποιοι μπορεί να μην τους πιστέψετε. Ο συμβολισμός τι σημαίνει, ότι βγαίνεις μέσα από μια δύσκολη περίοδο, το 9 δηλαδή εδώ, το 9 μπαστούνι βασικά, το οποίο θέλει να σου πει ότι κουβάλισες πολλά πράγματα, βγαίνεις όπως βγαίνει ο λωτός, βγαίνει μέσα από το νερό, βγαίνει μέσα και από το βρώμικο νερό, εσύ ξεχωρίζεις. Βγαίνεις μέσα από δύσκολες καταστάσεις και ήρθε η στιγμή όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση εσύ, λοιπόν, έχεις βγει. Βγαίνεις δηλαδή από αυτή τη δυσκολία, από αυτά τα εμπόδια. Αν ήταν από ένα χαρακτηριστικό για σένα, για το χαρακτήρα σου, εννοείται ότι πολλοί άνθρωποι από εσάς, κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι και εσείς που θα δείτε την ανάλυση μου. Η ανάλυση μου επίσης παίζει ρόλο ότι θα τη δείτε όσοι τη δείτε, η ανάλυση έχει ισχύ από τη στιγμή που κάποιος τη βλέπει την ανάλυση, εντάξει. Λοιπόν, και αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι ξεπερνάω τις δυσκολίες. Είσαι, ο χαρακτήρα σου δείχνει έναν άνθρωπο με εσωτερική δύναμη, με εσωτερική ομορφιά, εντάξει, γιατί ο λωτός είναι ένα πολύ όμορφο, να το πούμε, άνθος, ένα πολύ όμορφο λουλούδι, και ξεπερνάει τις δυσκολίες και συνεχίζει να ομορφαίνει το είναι του, αλλά και τους γύρω ανθρώπους, εντάξει. Και γι' αυτό θα επιλέξω αυτό εδώ πέρα, την πρώτη επιλογή. Θα κάνουμε Lenormand, φίλες και φίλοι. Ας το βάλουμε λίγο στην άκρη για να το έχουμε σαν έτσι αυτό, πληροφορία. Και πάμε τώρα. Πάμε στο σύμβολο του λωτού να το αναλύσουμε. Εντάξει, λοιπόν.
και θα μάθεις πολλά πράγματα. Η πρώτη μας επιλογή είναι το παιδί. Μία πολύ θετική κάρτα, κρυός και εδώ, ορμή, δύναμη, καινούριο. Ορμάμε στη ζωή, ορμάμε στο καινούριο. Επίσης έχουν βγει τα ψάρια. Τα ψάρια λοιπόν στις Λένορμαν είναι πολύ θετική κάρτα. Σημαίνει τύχη, σημαίνει προστασία. Θα δούμε εδώ, γιατί υπάρχουν και αποτυπώσεις. Εδώ έχουμε έναν ρίγα μπαστούνι. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά γης. Εδώ έχουμε τα κρίνα, που πάλι έχει βγει ένας βασιλιάς εδώ μπαστούνάτος. Και αυτή είναι πολύ καλή κάρτα. Εδώ τώρα τι υπάρχει, σημαίνει οριμότητα αποφάσεις, αριθμοί 13, 34, 30 και πάμε και στην τελευταία μας επιλογή που είναι και ένα γράμμα. Για να το δούμε λίγο, τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν, έχουμε το παιδί, έχουμε το ψάρι, έχουμε τα κρίνα, έχουμε και ένα γράμμα. Έχουμε λοιπόν τρεις φιγούρες, γιατί έχουμε δύο βασιλιάδες, ο ένας είναι γης, ο άλλος είναι μπαστούνι, ο άλλος είναι και αυτός μπαστούνι, αυτός είναι ο βαλές μπαστούνι, που σημαίνει και νεαρή ηλικία, σημαίνει και δύναμη, σύνομαι μια γουλιά καφέ και να πάρω δύναμη και εγώ λίγο, και να δούμε λίγο τους συνδυασμούς. Οι συνδυασμοί είναι και έτσι, σημαίνει και έτσι, μπορεί να είναι και διαγώνια. Για να δούμε λίγο εδώ. Έχουμε 13, 34, 30, 27. Έχουμε ένα γράμμα. Το τελευταίο μας χαρτί είναι ένα γράμμα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Έχουμε επίσης και ένα 7 μπαστούνι. Τι σημαίνει το μπαστούνι? Έχουμε αρκετή φωτιά εδώ, αν δούμε λίγο τα στοιχεία, έτσι. Φωτιά, φωτιά, φωτιά. Αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η αποτύπωση, αυτό το παιδί, μπορεί να είναι ένα πραγματικό παιδί, μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είσαι εσύ που δείχνει τη δική σου ορμή, να το δούμε λίγο συμβολικά, με ένα γράμμα. Γράμμα σημαίνει, είναι η επικοινωνία. Έχεις πολλά να πεις σε πολλούς ανθρώπους. Έχεις να στείλεις πολλά μηνύματα. Ο τοξότης σημαίνει τοξοβολία, σημαίνει στόχο, έχω ένα συγκεκριμένο στόχο. Έχεις λοιπόν αυτή τη στιγμή πολλούς ανθρώπους που θα ήθελες να επικοινωνήσεις μαζί τους και να τους πεις πολλές αλήθειες, να τους τις γράψεις. Να εκφράσεις, να πεις πράγματα. Πόσο υπέφερες. Κάπου θέλεις να το πεις αυτό το πράγμα. Πόσο υπέφερες, πόσο δυσκολεύτηκες. Αυτό τώρα μπορεί να είναι ό,τι θες μπορεί να είναι. Μπορεί να είσαι εσύ το παιδί και να το πεις στους γονείς. Μπορεί να θες εσύ να είσαι γονιός και να πεις κάτι στο παιδί σου. Μπορεί να είναι μακριά, δεν ξέρω τι, και να το πεις κάποια πράγματα, να το φέρεις στα ίσα του. Μπορεί να είναι επίσης ένας άνθρωπος που αγαπάς πολύ, έτσι. Μπορεί να είναι σύντροφος. Ό,τι και να είναι όμως, μπορεί να είναι και συνεργάτης, μπορεί να είναι και η εργασία σου, μπορεί να είναι και αυτά που πέρασες γενικότερα. Εάν πάω τώρα ανάποδα, πάω ψάρι με κρίνα, εντάξει. Για να δούμε λοιπόν εδώ, να βάλουμε λίγο τη φαντασία μας. Τι έχουμε εδώ, έχουμε τώρα, έχουμε γη σαν στοιχείο, ας το πούμε, με φωτιά. Η γη με φωτιά ταιριάζει, δεν ταιριάζει πάρα πολύ, όχι. Ποιο θα μπορούσε να είναι το μήνυμα, τι έχουμε εδώ, έχουμε το 34 με το 30. Αν τα προσθέσω αυτά, κάνουμε λίγο να πάμε λίγο, μας κάνει 30 και 34, μας κάνει 64. 6 και 4 μας κάνει 10. 10 και 1, 10, 1, 10 το 1 και 0 μας κάνει 1. Να στηρίζεσαι στα πόδια σου. Να πολεμάς, να συνεχίσεις. Η τύχη είναι με το μέρος σου εφόσον τολμήσεις. Εδώ σημαίνει τύχη, ότι έχεις τύχη στη ζωή σου. Επίσης είναι εδώ και το ψάρι, υπάρχει και το εξής, σημαίνει νερό. Και επίσης ο λωτός που επέλεξες έχει να κάνει με το νερό, έτσι. Εδώ τώρα υπάρχουν τρία πρόσωπα, είπαμε. Εδώ υπάρχει ένας βαλές και εδώ υπάρχουν δύο ρηγάδες, έτσι. Υπάρχουν αρσενικά στοιχεία εδώ. Θες να στείλεις ένα μήνυμα σε κάποιους άντρες? Υπάρχουν κάποιοι που σε βοηθάνε, γιατί θα μπορούσε να μένει και αυτό εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν που έχεις να μάθεις εσύ, αγαπημένη, από αυτή τη διαδικασία τώρα που κάνουμε και τους συνδυασμούς εδώ, είναι ότι προχωράς με ορμή στη ζωή. Πρέπει να προχωρείς με ορμή στη ζωή. Η τύχη θα ανοίξει. Ναι, όντως η τύχη
Η τύχη, πώς το λένε, η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Αυτό όντως ισχύει. Τα κρίνα σημαίνουν ότι δεν χρειάζεται να χάσεις τον εαυτό σου, την ευαισθησία σου, δεν χρειάζεται να χάσεις την καρδιά σου, το συναίσθημά σου και μπορείς να στείλεις πολλαπλά μηνύματα ότι εγώ έτσι είμαι, εγώ έχω την καρδιά μου, έχω το συναίσθημά μου και σε όποιον αρέσω. Το 7 μπαστούνι εδώ έχει μία θετική αποτύπωση, διότι σημαίνει επίσης το 7 μπαστούνι σημαίνει και προστασία. Σημαίνει και ενεργειακή προστασία. Σημαίνει ότι προχώρα και έχεις όλη σου προχώρα λοιπόν να έχεις ανέβει, να σου το πω έτσι. Έχει ανθίσει το λουλούδι, έχει ανθίσει ο λουτός και είσαι σε μια κατάσταση δύναμης. Είσαι σε μια κατάσταση που μπορείς να περάσεις επίσης και πολλά μηνύματα σε πολύ κόσμο. Εξαιρετικό. Δεύτερη επιλογή, σύμβολο Σελήνης. Σύμβολο Σελήνης λοιπόν. Τι σημαίνει τώρα το σύμβολο της Σελήνης? Άκουγες. Εσύ λοιπόν λειτουργείς πάρα πολύ με τη θηλυκή ενέργεια. Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Ναι, έχουμε αρσενική, έχουμε θηλυκή ενέργεια. Αρσενική ενέργεια σημαίνει βγαίνω πιο έντονα, ας το πούμε. Η θηλυκή ενέργεια σημαίνει λίγο πιο πώς να σας το πω, λίγο πιο δεκτικά, λίγο πιο παθητικά. Η σελήνη όμως δίνει πολύ μεγάλη διέστηση. Σημαίνει λοιπόν ότι ξεπέρασες αρκετά εμπόδια, αρκετές δυσκολίες και τώρα, πρόσεξε τι θα σου πω, μπαίνεις στη διέστηση. Εμπιστεύεσαι τη διέστησή σου. Αυτός είναι ο συμβολισμός, εντάξει. Αλλά αυτό για να γίνει εμπιστεύομαι τη διέστηση σημαίνει ότι αγγίζω περισσότερο την θηλυκή, ας το πούμε, πλευρά, την πιο θηλυκή ενέργεια γενικότερα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ. Είχε βγει η σελήνη, έτσι δεν είναι? Σας είχα πει προηγουμένως για τη σελήνη. Λοιπόν, εδώ είναι και η Ίσιδα, όπου είναι νέα σελήνη και μαθαίνεις και νέα πράγματα και συντονίζεσαι πολύ καλά λοιπόν με τις φάσεις της νέας σελήνης. Η νέα σελήνη είναι θετική κάτω από προϋποθέσεις, διότι σημαίνει ότι κάτι ολοκληρώνεται και ξεκινάω κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν εσύ έχεις χρησιμοποιήσει τη διέστησή σου, την διέστησή σου, την εσωτερική σου δύναμη για να πάρεις αποφάσεις και για να προχωρήσεις. Εντάξει. Είσαι, να σου το πω ως εξής, η ψυχή σου είναι ενδυναμωμένη. Πάμε τώρα. Φίδι. Προσοχή στη ζήλια και στους εχθρούς. Ο καβαλάρης, πολύ ωραία. Φεύγεις λοιπόν. Μάλιστα, θα σου το εξηγήσω. Ο σκύλος. Πολύ ωραία. Και ο πελεκάνος. Έλα εδώ τώρα να δεις. Δες. Μία, δύο, τρεις καρδιές. Σε ζηλεύουν. Ναι, σε ζηλεύουν. Ναι, έχεις εχθρούς. Υπάρχει ένας νόμος, θα σας το πω. Άγραφος νόμος, πνευματικός νόμος, αν θέλετε το πιστεύετε. Όταν ένας άνθρωπος γενικά και στη ζωή προοδεύει, ανεβαίνει, γιατί ανεβαίνει και ενεργειακά, έτσι, όπως είναι το κάνω. Σε οτιδήποτε ανεβαίνει, σημαίνει πετυχαίνω, προχωράω, κάνω επιτυχίες, επαγγελματικές, ερωτικές. Αυτό σημαίνει και αλλαγή της ενέργειας, μεταμόρφωση. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, υπάρχει μια αλλαγή ενέργειας. Όταν πετυχαίνουμε, λέω ξέρω εγώ, και βγάζουμε πολλά λεφτά μέσα από μια συνεργασία ή ένα επάγγελμα, είναι μια επιτυχία. Όταν είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, είναι μια επιτυχία. Πραγματικά είναι ευτυχία. Και ειδικά στη σημερινή εποχή και στη χώρα που ζούμε, είναι μια. Το να είναι κανείς ευτυχισμένος, νομίζω πλέον είναι μια ηρωική επανάσταση. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Όσο ανεβαίνουμε. Και αυτό είναι νόμος, και είναι νόμος της φύσης βασικά. Πάρτε το ζωικό βασίλειο, έτσι, ο βασιλιάς, ο αρχηγός δηλαδή της αγέλης, δίνει μάχες.
Και είναι θέματα, ζήτημα ζωής και θανάτου, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, ναι, μεν η Αγέλη είναι προστατευμένη, έχει τον αρχηγό της και αυτά, αλλά κάποιος άλλος θα έρθει να τον ρίξει για να πάρει εκείνο την αρχηγία. Έτσι συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Οι ενέργειές μας, των ανθρώπων γενικότερα, υπάρχουν και οι θετικές δονήσεις και οι αρνητικές δονήσεις. Όπως για να το κάνουμε. Έτσι είναι. Αυτό υπάρχει και είναι γνωστό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Άσχετα αν στη σημερινή εποχή λίγο αυτό δεν το πολύ πιστεύουμε. Εσύ λοιπόν που είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις πετύχει πολλά, έχεις προχωρήσει, προχωράς στη ζωή σου γενικότερα, εντάξει. Όπου πρέπει όμως να προσέχεις τις παγίδες, γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε παρατηρούν, διότι εδώ σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε μια διαδρομή όπου θες να κάνεις τα δικά σου πράγματα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σε παγιδέψουν. Εδώ είναι μια ντάμα κιόλας, το ντε είναι το ντάμ, είναι από το γαλλικό, είναι γαλλικές κάρτες αυτές. Εδώ είναι το Le Serpent, εδώ είναι La Cavalière και τα λοιπά, Les Chien. Λοιπόν, και θέλει λοιπόν να δείξει, να σου δείξει αγαπημένη μου, ότι προσοχή, διότι η καρδιά σου, η σελήνη λοιπόν, που έχει να κάνει με την καρδιά και το συναίσθημα, επειδή είσαι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος και σκέφτεσαι με την καρδιά και πολύ συναισθηματικά, δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι έτσι, θα συναντήσεις ή συναντάς ή συνάντησες ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί και σε ζηλεύουν για αυτό που είσαι, για την καρδιά σου. Και σε κοροϊδεύουν και σε κρίνουν και σε κατακρίνουν και δεν θέλουν να σε δουν να προχωράς. Ο καβαλάρης σημαίνει μήνυμα, ο καβαλάρης σημαίνει πάω μπροστά, σημαίνει κάνω κάτι καινούργιο, έχουν αριθμό 1, εντάξει. Όχι, δεν σε θέλουν να πετύχεις. Όμως, έλα μου, ντε, που έχεις ανθρώπους γύρω σου που σε αγαπάνε. Γιατί έρχεται η ζωή, έρχεται η σελήνη και να σου πει με αυτό το σύμβολο που έχεις δείξει, που είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος αλλά ξεπερνάς τις δυσκολίες, ότι να στηριχθείς στους ανθρώπους που είναι πιστοί απέναντί σου και σε αγαπάνε. Ο σκύλος είναι μια πολύ πολύ θετική κάρτα. Και εδώ επίσης σημαίνει ότι βασικά εδώ αυτός ο συνδυασμός του καβαλάρη με το σκύλο, το πάω διαγώνια, σημαίνει η επίσκεψη ενός πολύ αγαπημένου προσώπου. Δεν ξέρω αν θα συναντήσεις ένα πρόσωπο ή θα πάρεις ένα τηλέφωνο ή θα τον επισκεφτείς ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό για σένα. Τώρα ο καθένας τι αγαπητό πρόσωπο έχει, αυτό αφορά τον καθένα ξεχωριστά εσάς. Αλλά είναι μια κάρτα πάρα πολύ θετική η οποία θέλει να σου δείξει ότι η πίστη, οι φίλοι, οι φίλες, υπάρχουν άνθρωποι, η οικογένεια, ο δικός σου κύκλος που σε αγαπάει πάρα πολύ και έτσι ξεπερνάς τα προβλήματα. Το 18 μας κάνει 9, συνδυάζεται με αυτό το 9 μπαστούνι, που δείχνει το κλείσιμο κύκλων, όμως με φίλους οι οποίοι σε βοηθάνε. Αυτή είναι η επιτυχία σου. Αφήνω τα φίδια εκτός, αλλά βάζω μέσα τους φίλους που μπορείς να τους ξεχωρίσεις. Επίσης εδώ δείχνει ότι έχεις συγχωρέσει και αρκετές φορές. Έχεις συγχωρέσει ανθρώπους οι οποίοι δεν το άξιζαν. Πρόσεξε το. Και τέλος, με τον μπελεκάνο εδώ, τι έχουμε? Εδώ έχουμε νέο ξεκίνημα. Χαρούμενα νέα. Μπορεί να υπάρχει ένα ταξίδι. Εδώ επίσης σημαίνει ότι sorry που έκανα παύση, κάνω παύση, απλά μου έρχονται φλασιές για το τι θα πω, έτσι. Εδώ τώρα σημαίνει, πρόσεξε να δεις, εδώ υπάρχει μία ντάμα σπαθάτη, εδώ υπάρχει μία ντάμα κουπάτη. Στο δρόμο σου λοιπόν υπάρχει μία γυναίκα, η οποία, εδώ προσοχή από γυναίκες, οι οποίες λένε και λόγια, εδώ όμως υπάρχουν και θηλυκό στοιχείο και πόσο έντονο είναι και με τη σελήνη που κάποιος έχει επιλέξει, το σύμβολο της σελήνης, υπάρχει όμως στη διαδρομή σου και γυναίκες ή θηλυκό στοιχείο το οποίο σε βοηθάει. Τι εννοώ θηλυκό στοιχείο? Εννοώ δηλαδή θηλυκές ενέργειες. Μπορεί να είναι όντως πρόσωπο γυναίκα, μπορεί να είναι άντρας, αλλά είναι αυτοί, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κάποιους άντρες οι οποίοι είναι πολύ ευγενικοί, πολύ καλοσυνάτοι. Δεν έχουν αυτό το brutal, ξέρετε, αυτή την αντρίλα να το πω έτσι. Είναι πιο passive, πιο παθητική λίγο, πιο χαλαρή, πιο χαμηλών τόνων. Έχουν και μια καλλιτεχνική φύση.
Είναι στο δρόμο σου. Άρα λοιπόν, αγαπημένοι, αγαπημένοι μου, αυτό το σύμβολο που έχεις επιλέξει είναι ο δρόμος της καρδιάς. Μη χάσεις το δρόμο σου. Είναι ο δρόμος ο οποίος θα σε οδηγήσει στην ευτυχία. Είναι ο δρόμος της ευτυχίας. Συντονίζεσαι με τη Σελήνη, με τη νέα Σελήνη. Θα σου έκανε, πιστεύω, πάρα πολύ καλό να μάθεις και άλλες λεπτομέρειες για τη Σελήνη, αστρολογικές, ίσως να δεις κάποια πράγματα, να δεις πόσο ταιριάζουν σε σένα. Και αυτό το σύμβολο που επέλεξες σου ανοίγει μια καινούργια διαδρομή αγάπης. Διαδρομή αγάπης. Πόσο σημαντικό για τους ανθρώπους να αγαπάνε, αλλά να τους αγαπούν. Τρίτη επιλογή. Σύμβολο ήλιος, λοιπόν. Έχουμε τον ήλιο. Φίλες και φίλοι, εσείς που επιλέξατε τον ήλιο, λαμπερός, όμορφος, σημαίνει την πρόοδο που έχεις κάνει στη ζωή σου. Προσέξτε τι εννοώ πρόοδο. Πρόοδο, ναι, έχει να κάνει και με την πρόοδο σαν άνθρωποι. Σπουδές, επιτυχίες, επαγγελματικά, επικοινωνία με ανθρώπους, αντιμετώπιση δύσκολων ανθρώπων, έχει να κάνει με το, ξέρω εγώ, και τα καθημερινά πράγματα τα οποία κάνουμε στη ζωή μας. Δείχνει όμως την δική σου προσωπική εξέλιξη, ότι έχεις κάνει πολύ συνειδητοποιημένες επιλογές στη ζωή σου και όχι μόνο αυτό, δύναμη. Έχεις εσωτερική δύναμη, εσωτερική λάμψη. Κριός. Για να το συνδυάσουμε, έτσι. Ο κρυός, ο οποίος συνδυάζεται λοιπόν με τον ήλιο, φωτιά, δύναμη, καινούριο, ορμή. Και βεβαίως, πόσο έτσι που τα λέμε τώρα αυτά, εδώ έχουμε και τις κάρτες οι οποίες πέσανε. Λοιπόν, για να δούμε. Τέσσερις κάρτες. Είδες με τέσσερις κάρτες τι βγαίνει στην άκρη. Φίλος, πιστός φίλος, ο σκύλος λοιπόν, είσαι σε ένα σταυροδρόμι, έχει βγει και μία ντάμα καρό εδώ, η οποία είναι η γη, βασίλισσα δηλαδή, έχει βγει επίσης χρήματα, τύχη και έχει βγει πάλι ένας βασιλιάς, εδώ ένας βασιλιάς καρό, ωραία, και έχει βγει και ένα σταυρός, ωραία. Πόση ζωή λοιπόν σε φέρνει μέσα από μονοπάτια, μέσα από πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Τι μπορούν να σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Αγαπημένο μου, έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε. Μπορεί να είναι οικογένεια, να είναι φίλοι, μπορεί να είναι το σπίτι σου, μπορεί να είναι η προστασία σου, όμως έχεις ανθρώπους εκεί, οι οποίοι είναι εκεί για σένα. Αριθμός 18, αριθμός 22, αριθμός 34, αριθμός 36, δες πως αυτά μπορούν με κάποιο τρόπο να υπάρχουν στη ζωή σου και φυσικά κάνεις και τις προσθέσεις, δηλαδή 18, 1 και 8 μας κάνει 9. 9 υπάρχει και εδώ. 22 μας κάνει 4, 34 μας κάνει 7, 36 μας κάνει πάλι 9. Κάτι μπορεί να παίζουν όλα αυτά. Όμως, προχωρώντας, βρίσκεσαι σε μια διαδρομή με αποφάσεις. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις, επιλογές. Πού θα πας από αυτή, να στο φέρω κοντά να το δεις. Πόσο όμορφη η αποτύπωση. Πόσο όμορφες είναι και η Lenormand. Πού θα πας, σε ποιο δρόμο θα πας από εδώ ή θα πας από εκεί. Έχει και ένα σας σταυρό εδώ. Να εμπιστεύεσαι μια γυναίκα η οποία είναι εκεί, έχει χαρακτηριστικά γης, αλλά είναι εκεί για να σε βοηθήσει και να σου δώσει σωστές συμβουλές και να σε βοηθήσει. Την απόφαση όμως, η σοφή απόφαση που θα σου πει στη ζωή σου είναι ότι θα την πάρεις εσύ που θα πας. Άρα είσαι σε ένα σταυροδρόμι στη ζωή σου. Ή θα βρεθείς σε σταυροδρόμι στη ζωή σου που θα πρέπει να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Μη φοβηθείς. Διότι η τύχη είναι μαζί σου. Έχεις την τύχη. Εδώ έχουν βγει τα ψάρια δηλαδή.
Υπάρχει και ένα καράβι το οποίο είναι μέσα σε φουρτούνα, έτσι, έχει φουρτούνα, αλλά θέλει να σου πει ότι όταν είσαι εσύ καλός καπετάνιος, καλή καπετάνισσα, δεν έχεις να φοβηθείς καμία φουρτούνα. Δεν έχεις να φοβηθείς καμία δυσκολία. Ναι, μεν σε ταράζει, διότι, okay, εντάξει, άλλο να πάω σε ένα πολύ ήρεμο ταξίδι, όλοι το θέλουμε, να μην είναι αυτό, αλλά όμως η ζωή έτσι είναι. Και έρχεται τώρα εδώ να σου πει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα με ένα σταυρό. Είναι διπλό μήνυμα. Δυσκολίες, αλλά και ευλογία. Δυσκολίες, αλλά και πίστη. Εμπόδια, αλλά και θεϊκή κατεύθυνση, ας το πούμε. Ευλογία. Για να τα δούμε λοιπόν λίγο εδώ. Εδώ μπορεί να έχουμε τώρα έναν φίλο ο οποίος περνάει δύσκολα. Ή πέρασε δύσκολα. Ή επίσης μπορεί, θα σου το πω, μην σε αναστατώσει, μπορεί να υπήρξε και ένας φίλος ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ή ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή. Ξέρω, δεν ισχύει για όλους. Εντάξει. Λέω όμως τις περιπτώσεις και που μπορεί να υπάρχουν για τις επιλογές. Υπάρχουν εδώ επίσης οι επιλογές στο σταυροδρόμι μαζί με τα ψάρια, τα οποία χρειάζεται να πάρεις κάποια απόφαση που μπορεί να στηριχθεί στη διαίσθησή σου προκειμένου να πάρεις σωστή απόφαση. Θα υπάρχουν δύο τεινά. Μία γυναίκα μπορεί να σου μιλάει λογικά και να σου λέει και πρακτικά και να σου λέει αυτό, αυτό και αυτό, και από την άλλη κάνεις και ένα συνδυασμό με τη διαίσθησή σου και να δεις αν αυτά ταιριάζουν. Η λογική και η διαίσθηση ταιριάζει. Η λογική αυτή τη γυναίκα του μηνύματος και η δική σου διαίσθηση αν ταιριάζουν. Βεβαίως εδώ θέλει να σου πει ότι όταν συναντάμε δυσκολίες έχουμε πάλι δύο επιλογές. Ή μένουμε στη δυσκολία και κλαίμε και κλεγόμαστε, να το πω έτσι, και δεν βγαίνουμε καθόλου, ή παίρνουμε την επιλογή και προχωράμε. Επίσης οι επιλογές είναι δύο πάντα στη ζωή μας, είναι, ξέρω εγώ, η αρετή και η κακία. Τελείωσε. Αυτό υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, όπως καταλαβαίνετε. Και στη ζωή μας οι επιλογές που έχουμε πολλές φορές είναι μόνο δύο. Η επιλογή όμως, η ουσιαστική ζωής που θέλει να σου πει εδώ είναι ή μένω κάτω ή σηκώνομαι. Εδώ δηλώνει ότι θα περάσεις εμπόδια, θα σου έρθουν εμπόδια, αλλά έχεις ανθρώπους γύρω σου, γιατί εδώ είναι φιγούρες, έτσι. Αυτή η φιγούρα που είναι μια ντάμα, ένας βασιλιάς και αυτός εδώ πέρα ο οποίος είναι σύμβολο γης δηλαδή. Είναι εκεί για να σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο. Κουβαλάμε όλοι σταυρό. Κουβαλάμε όλοι δυσκολίες. Αλλά θέλω να παρατηρήσεις επίσης κάτι. Εδώ βεβαίως υπάρχει το 6, ο αριθμός 6, εντάξει, 2, 4, 6, σπαθιά. Και το 6 εδώ σημαίνει και σχέσεις. Τι σου μένει λοιπόν? Προχωράς με αγάπη, προχωράς με ευλογίες, έχεις επιλογές στη ζωή. Άκου να σου πω τώρα το σημαντικό ρεζουμέ εδώ, από αυτό το ρίξιμο. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις επιλογές στη ζωή σου ή να ξέρεις ότι έχω επιλογές? Εσύ που μ' ακούς και αντιμετωπίζεις δυσκολίες, ό,τι και να είναι αυτό. Ανεργία, υγεία, δύσκολες σχέσεις, διαζύγια, τσακωμή, παρεξηγήσεις, προβλήματα στη δουλειά, συνεργασίες, προβλήματα οικογενειακά, καρμικά, οικογενειακά καρμικά, ό,τι θέλεις βάλε. Συναδέλφους, ζήλιες, αυτά. Ποιες είναι οι επιλογές που έχεις, πες μου. Εδώ είναι οι επιλογές σου. Έχεις επιλογές. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι, πολλές φορές στη ζωή τους, ίσως να νιώθουν ότι δεν έχουν επιλογές. Εδώ θέλω να σου δείξω ότι στη ζωή έχεις επιλογές. Γιατί είναι και θέλημα Θεού. Ο Σταυρός έχει μια διπλή έννοια στη Σιλένορμαν. Η έννοια είναι και σηκώνω Σταυρό, αλλά σημαίνει και ευλογία. Έχεις επιλογές. Αυτό σημαίνει εδώ και με αυτό το σύμβολο του ήλιου που έρχεται τόσο να ρίξει φως γενικότερα στη ζωή σου. Ο ήλιος λοιπόν
φωτίζει. Δεν είναι τυχαίο που βγήκε ο ήλιος, έκανε την επιλογή ήλιος και έχει βγει και ο Σταυρός, έτσι. Και να το πάμε και πολύ λίγο εσωτερικά, ο ήλιος συμβολίζει τους προφήτες. Ο ήλιος συμβολίζει επίσης το ισχυρό θετικό στοιχείο. Συμβολίζει τους μύστες. Συμβολίζει πολλά πράγματα. Έχεις φως, έχεις ευλογίες, έχεις επιλογές και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι σε βοηθάνε. Αυτό σημαίνει ήλιος. Και έχεις δύναμη μέσα σου για να ξεπεράσεις και να φωτίσεις όλο αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Ωραία. Και πάμε και στην τελευταία επιλογή. Η τελευταία επιλογή λοιπόν λέγεται το λουλούδι της ζωής. Είναι και αυτό που έχω επιλέξει εγώ. Το είχα επιλέξει από την αρχή κιόλας που το έφτιαχνα. Αν επέλεγα λέω κάτι θα επέλεγα αυτό. Σπάνια επιλογή. Και τα υπόλοιπα είναι, αλλά εδώ όμως μιλάμε για μια σπάνια επιλογή. Εσείς λοιπόν το επιλέξετε. Βρίσκεστε σε μια κατάσταση αφύπνισης, εσωτερικής αφύπνισης. Η ενέργειά σας ανεβαίνει. Οι άλλοι δεν σας καταλαβαίνουν. Δεν σας καταλαβαίνουν. Γιατί είστε άνθρωποι με πολύ μεγάλη υπομονή. Έχει βγει ο αριθμός 17, ένας από τους πολύ καλούς τυχερούς αριθμούς. Έχει βγει μια ντάμα εδώ κουμπάτη. Υπομονή σου λέει εδώ. Δεν χρειάζεται να τρέξεις. Σαν να λέτε ότι στη ζωή. Όχι, δεν χρειάζεται να τρέξεις. Μιλάμε για εσάς, έτσι, για εσάς. Δεν τα έρθει επιλογή. Χρειάζεται υπομονή και όλα τα πράγματα θα αρχίσουν να μπαίνουν στη θέση τους. Επειδή έπεσε το αφήνω. Μια πανέμορφη εικόνα. Κοιτάξτε πόσο όμορφες εικόνες εδώ. Πόσο αληθινές. Πόσο όμορφες. Υπομονετικά. Τι κάνει εδώ. Ράβει το αγαπημένο της, την κάπα, ας πούμε, που φοράει. Και λίγο τώρα την παλώνει, τη διορθώνει, την έχει φτιάξει από την αρχή, ό,τι και να είναι. Θέλει να σου πει ότι στη ζωή εδώ αυτές οι αλλαγές που έρχονται στη ζωή σου, εσύ έχεις το προνόμιο να κάνεις υπομονή και να τα βάζεις τα πράγματα στη θέση τους. Έχεις ενσωματώσει μέσα σου εμπειρία ζωής, διδάγματα ζωής, φιλοσοφία ζωής, το έχεις ψάξει δηλαδή, και έχεις καταλάβει μια άλλη ματιά από αυτό το οποίο πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Δηλαδή τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εσύ καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνουν οι άλλοι. Οι άνθρωποι όμως μπορεί να μην σε καταλαβαίνουν. Να μην σου λένε τι είναι αυτός, τι είναι αυτή. Τι μας λέει τώρα. Εντάξει. Πάμε όμως τώρα. Εδώ έχει βγει λοιπόν μια κάρτα η οποία είναι κάτι σαν μπαλαντέρ. Δηλαδή ότι έχεις φτάσει κι όμως έχεις τέτοια δύναμη μέσα σου όπου μπορείς να αλλάξεις με την ενέργειά σου πολλά πράγματα στη ζωή. Η ενέργειά σου που δυναμώνει. Ένας κήπος, σημαντικό. Θα βάλω άλλη μια κάρτα εδώ για να έχουμε ωραία το δέντρο. Ναι, εδώ έχουμε μία δύσκολη κάρτα που είναι η νεκροφόρα, να το πω έτσι. Και έχουμε και ένα μπουκέτο. Θα μου πεις, αχ, παιδιά μου, βρε, ακάστε μας λες τώρα. Ακούστε, όλα είναι στη ζωή. Θα σας το εξηγήσω. Κοιτάξτε τώρα να δείτε εδώ τι έχει γίνει. Στο λουλούδι της ζωής δείτε πόσες κάρτες έχουν βγει. Έχουν βγει 1, 2, 3, 4, 5, 6 κάρτες. 6 κάρτες με πολλές πληροφορίες και έχει βγει ένα μπαλαντέρ. Το μπαλαντέρ πάντα δεν ισχύει σε όλες τις Λένορμαν, γιατί υπάρχουν κάποιες Λένορμαν που δεν έχουν μπαλαντέρ, άλλες έχουν. Π.χ. όταν πέφτει σε ένα άνοιγμα και αυτή εδώ πέρα,
που είδαμε προηγουμένως, αν κάναμε σε αυτή εδώ πέρα ένα άνοιγμα και έπεφτε αυτή, είναι ένα μπαλαντέρ. Το μπαλαντέρ σημαίνει λευκό κάρμα. Σημαίνει εδώ τώρα, προσέξτε, τι έχουμε. Μπουκέτο, κήπο, έχουμε την κάσα, sorry που το λέω έτσι, το 9 που ταιριάζει με αυτό το 9 εδώ, και έχουμε και δέντρο και έχουμε και μπαλαντέρ. Πάμε να τα δούμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, πολύ λουλούδι πέφτει. Αυτό είναι καλό. Το δέντρο με τον αριθμό 7 κούπα εδώ σημαίνει ότι βασίζεσαι στα δικά σου πόδια. Το λουλούδι της ζωής, γι' αυτό έχει βγει εδώ και το λουλούδι πόσο ταιριάζει με την επιλογή, σημαίνει ότι εσύ, εγώ, εσύ, εσείς έχετε στηριχθεί στη ζωή στα δικά σας μόνο πόδια, στις δικές σας ικανότητες, και αυτό μόνο και μόνο δείχνει την απίστευτη εσωτερική δύναμη και τεράστια αντοχή και υπομονή που έχετε. Τι θέλετε, υπομονή με τους ανθρώπους, με τη ζωή, με τις συνεργασίες, σε θέματα συναισθηματικά, με τον έρωτα, με τους άλλους, με παρεξηγήσεις, με αυτά. Όλα τα φιλτράρετε εσείς και έχετε τέτοια δύναμη τα οποία δεν σας ακουμπάνε. Το μπαλαντέρ επίσης σημαίνει και κάτι άλλο εδώ. Σημαίνει ελευθερία κινήσεων. Το σύμπαν, ο Θεός, σας έχει ευλογήσει με το να πετυχαίνετε και να κάνετε στη ζωή σας ό,τι θέλετε. Ό,τι βάλετε, προσέξτε, ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, μπορεί να το πετύχετε. Δεν θα είναι γρήγορο, γιατί η διαδικασία εδώ δεν είναι γρήγορη, δεν είναι μπάμπα. Έχει όμως μια ζύμωση, χρονική ζύμωση, που γίνεται στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο κήπος σημαίνει η αγάπη για τη φύση, σημαίνει η αγάπη για τα ζώα, για τη φύση, η ευαισθητοποίησή σας, σημαίνει η ομορφιά, σημαίνει η αρμονία. Ο κήπος επίσης σημαίνει και τόπο συνάντηση. Σας αρέσουν, ρε παιδί μου, να σας πω κάτι. Σας αρέσει ένα ωραίο ποτό, ένα ωραίο φαγητό, μια ωραία παρέα, να πάτε σε ένα κουτουκάκι, σε μια ταβερνίτσα, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα γενικά, έτσι. Και πάμε τώρα στο δύσκολο. Εδώ λοιπόν, στη νεκροφόρα που δείχνει αυτό εδώ, ναι, έχετε αντιμετωπίσει το θάνατο στη ζωή σας. Ενώ δηλαδή τον έχετε βιώσει από άποψη, από έχουν φύγει κάποιοι άνθρωποι από τη ζωή. Είναι νόμος αυτό. Πολλές φορές ακούμε «μα άδικα, νέος, νέα, εκείνο το άλλο». Κοιτάξτε, δεν θέλω να φανώ, ούτε τα ξέρω όλα. Το μόνο που μπορώ να μοιραστώ είναι μια πληροφορία, αν θέλετε. Ναι, όντως ισχύει αυτό που λένε καμιά φορά, είναι θέλημα Θεού. Υπάρχουν και προσωπικά σχέδια ζωής. Ο καθένας από εμάς έχει ένα προσωπικό σχέδιο ζωής, είναι καταγεγραμμένο για ποιο λόγο έρχεται και σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή ναι, ερχόμαστε για να βοηθήσουμε και να αγαπήσουμε, σαν κύριοι αποστολή. Υπάρχουν και από εκεί πέρα και επιμέρους αποστολές. Αλλά εδώ τώρα, αυτό το οποίο χρειάζεται εσείς να προσέχετε είναι η υγεία, την υγεία μας, και να αφήσουμε να τελειώσει, γιατί έχουν τελειώσει στη ζωή μας, είχαν τελειώσει στη ζωή μας και καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν υπέρ μας. Δεν ήταν για καλό. Και δεν εννοώ μόνο για θάνατο, ενώ τώρα για το τέλος κάποιων πραγμάτων. Μπορεί να είναι μια συνεργασία, μια σχέση. Έπρεπε να τελειώσει. Για να πας παρακάτω. Και δες μετά πώς έρχεται μια πανέμορφη εικόνα, η οποία είναι με ένα μπουκέτο λουλούδια. Και έχει βγει το σύμβολο, το σύμβολο είναι το λουλούδι της ζωής. Η ζωή είναι ένα λουλούδι λοιπόν. Τι θέλει να σου πει? Θάνατος και ζωή πάνε μαζί. Τέλος καταστάσεων και καινούργιες καταστάσεις, γιατί το μπουκέτο σημαίνει και κάτι καινούργιο, είναι μια ολοκλήρωση, έτσι. Παίρνουμε ένα μπουκέτο, το προσφέρουμε, ή όταν γίνεται μια αποφύτιση ή μια γιορτή ή οτιδήποτε. Είναι μέσα στη ζωή.
εναλλάσσονται. Και δες εδώ και ένα καθρέφτισμα. Εδώ έχει το 9 κούπα, εδώ υπάρχει το 9. Δες το 9, δηλαδή το 9 όντως που σημαίνει και το τέλος των πραγμάτων. Και δες εδώ και αυτό το 9. Το μπουκέτο λοιπόν θέλει να σου πει ότι πέρα από ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις πολύ καλή ψυχή, πολύ καρδιά μέσα σου, και επειδή ακριβώς έχεις πολύ καρδιά, πολύ ψυχή, έχεις και ευλογίες και έχεις και τον μπαλαντέρ για να μπορέσεις να κάνεις τα δικά σου πράγματα στη ζωή. Σαν να στο προσφέρει η ζωή. Σου λέει, ναι, περνάς δύσκολα, πέρασες δύσκολα, αλλά πάρ' το. Επίσης θέλω να σας πω κάτι άλλο που μου έρχεται φλασιά. Το ξέρετε ότι όσοι εμείς ζούμε, έχουμε γεννηθεί δηλαδή με ενσάρκωση, με σώμα εδώ σε αυτή τη γη, έχουμε κερδίσει και έχουμε ξεπεράσει τις πιθανότητες του λότο. Είστε εσείς, είμαι εγώ, απέναντι σε εκατομμύρια άλλες οάρες, σπερματοζωάρια και τα λοιπά, τα οποία μπήκαμε εμείς τελικά. Αυτό σαν πιθανότητα, σαν μαθηματική πιθανότητα, είναι μία, βάλτε στα πόσα εκατομμύρια. Δεν είναι τυχαίο. Νικήσαμε τις πιθανότητες. Αν το καλοσκεφτείτε. Γι' αυτό σου δείχνει εδώ ότι, πρόσεξε να δεις, μήνυμα. Νίκησες το θάνατο και κέρδισες τη ζωή. Γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή? Ο καθένας να έχει μια δική του αποστολή. Αλλά το συγκλονιστικό είναι εδώ ότι το λουλούδι της ζωής είναι το μήνυμα που μεταφέρουμε όλοι εμείς, εγώ, εσείς, ότι η ζωή είναι ένα θεϊκό δώρο. Και να σου πω και κάτι άλλο, γιατί μου έρχεται εδώ, κολλάω συνέχεια εδώ στον μπαλαντέρ. Λευκό χαρτί. Έχεις τη δύναμη να τη θασέψεις την ενέργεια, να πετύχεις αυτά που θέλεις, διότι σου δόθηκε κατά κάποιο τρόπο ένα λευκό χαρτί να τα υλοποιήσεις εσύ όπως θέλεις στη ζωή. Λευκό χαρτί, φίλε μου. Το λουλούδι της ζωής είναι ένα θεϊκό δώρο που σου δόθηκε, μας δόθηκε σε όλους. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και όπως όλα τα πράγματα, χρειάζεται υπομονή στη ζωή, χρειάζεται επιμονή, αλλά μόνος σου, μόνη σου έχεις όλη τη δύναμη. Η ζωή σου τι? Να στερηθείς τα πόδια σου, να είναι πολύ ανθισμένη η ζωή, και δεν εννοώ μόνο με λεφτά, εννοώ όχι μόνο σε ύλη, ενώ σε πνεύμα, να μαθαίνεις, ενώ σε αγάπη. Να καταλάβεις ότι στη ζωή υπάρχει αρχή και τέλος, αλλά ότι εσύ γεννήθηκες διότι έχεις έρθει για να λάμψεις και να φέρεις τα δικά σου μηνύματα, και είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος όπως ένα μπουκέτο λουλούδια στην ψυχή σου εδώ. Δες εδώ. Αυτός είσαι, αυτή είσαι, που προχωράς, έχεις ευλογίες και μπορείς να πετύχεις στη ζωή σου πάρα πολλά πράγματα. Η ζωή θα σε βοηθήσει. Η ίδια η ζωή, θες ο Θεός, να το πούμε και έτσι, ο Θεός, η ίδια η ζωή θα σε βοηθήσει. Γράψε μου στα σχόλια πώς σου φάνηκαν αυτές οι αναλύσεις. Τι σου έκανε εντύπωση, και μπες οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, αν δεν το έχεις δει, αν είσαι καινούριος δηλαδή, να δεις δύο πράγματα. Το αρχικό γράμμα του ονόματός σου, τι ελκύει το 2024, και μπες επίσης και στα ζώδια και τα ρο για το 2024, με μια μοναδική μέθοδο πρόβλεψης. Αν τα έχεις δει, ξαναμπες να τα ξαναθυμηθείς. Δες αυτά τα δύο και θα συμπληρώσεις όλο το puzzle. Τα λέμε.